Η βασική γραμμή του κειμένου είναι η βασική λογική της κοινή θέσης όλων μας είναι ότι ένα έργο που έχει ξεκινήσει, εάν πάει στην ιδιωτικοποίηση, πιθανό να επιφέρει επιπτώσεις αρνητικές στην οικονομία του τόπου. Αυτή είναι η κοινή θέση. Με αυτή την έννοια συμφωνήσαμε στο κείμενο που θα σας διανεμηθεί σε λίγο. Η διαδικασία αυτή αντίκειται στο άρθρο 30 περί επιλεξιμότητας του κανονισμού ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Δεν είναι δυνατόν την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα έργο με 110 εκατομμύρια την επέκτασή του, την ίδια ώρα να δρομολογείται η ιδιωτικοποίηση. Η εγκεκριμένη πρόταση έχει συζητηθεί πρώτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και υπάρχει ομόφωνη απόφαση από όλα τα σε δική μου και νομίζω ότι χαίρομαι που όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει και αυτή την οδό να μην την αγνοήσουμε και να την ακολουθήσουμε ταυτόχρονα. Πώς αποφασίστηκε σε δεύτερη φάση? Σε δεύτερη φάση. Είναι επειδή είναι κερδοφόρο και πάμε πάρα πολύ καλά στον τουρισμό μας, γιατί να ιδιωτικοποιηθεί. Στη σκέψη μας θα ήταν ότι τα προβληματικά αεροδρόμια τα οποία μπαίνουν μέσα, να το πούμε έτσι, θα μπορούσαν να δοθούν σε ιδιώτες για να έχουν κέρδη. Έχουμε κάνει τόσο μεγάλο αγώνα να φέρουμε τόσες εταιρείες, low cost κυρίως, και βλέπετε και έρχονται συνέχεια. Είναι λάθος να συμβεί αυτό το πράγμα και να χαθούν αυτές οι εταιρείες με αυτά τα οικονομικά ωφέλη που φέρνουν στον τόπο μας. Η αποκρατικοποίηση του αεροδρομίου των Χανίων με τον τρόπο που γίνεται πιστεύω θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις μέσα στην τουριστική και γενικότερα την αγορά των συγκοινωνιών της Κρήτης, και αυτό πρέπει να αποφευθεί.